τι θα σκεφτεί ο άλλος. Δηλαδή, ο άνθρωπος ο οποίος βρίσκεται αυτή τη στιγμή στη Βουλή, λέει, δεν λέει ότι αυτό το νομοσχέδιο ή αυτό το. Δύο άνθρωποι το πάνε αυτό, τρεις. Όχι, μέχρι και ο εισηγητής είπε. Δεν θα ήθελα να είμαι στη θέση του ανθρώπου να ψηφίσω αυτό το πράγμα. Ποιος ήταν ο εισηγητής? Εγώ δεν θυμάμαι, είναι λέγει εισηγήτης από κάτω, δεν ξέρω ποιος είναι, δεν τους ξέρω. Αλλά αυτό που θέλω να πω είναι αν δεν καταλάβουν, ναι, αν δεν καταλάβουν οι πολιτικοί. Ναι, αν η ελληνική πολιτική ηγεσία δεν καταλάβει ποιες είναι οι πραγματικές αλλαγές που πρέπει να γίνουν και όχι να τις αναγκάζει. Δεν μας αναγκάζει κανένας. Είμαστε ελεύθερο κράτος. Δεν μας αναγκάζει κανένας να κάνουμε αυτά τα πράγματα. Λοιπόν, έχουμε αυτή τη στιγμή ένα πρόβλημα χρέους. Πρέπει να καθίσουμε όλοι στο τραπέζι να δούμε πώς θα το λύσουμε. Συγχωρείτε, δεν θα τυναχτεί το σύστημα στον αέρα συνολικά? Όχι, όχι. Μπορώ να πω κάτι. Να σας ρωτήσω. Ναι, ναι. Να σας ρωτήσω. θα ενεργοποιηθούν τα CDS? Ας είναι. Τι, το CDS. Θα ενεργοποιηθούν? Βεβαίως. Είναι 80 δις? Όχι, είναι 5. Αυτό είναι αυτό το πράγμα το οποίο ακούω συνέχεια για τα CDS. Είναι πραγματικά, έχω μείνει άναυδος. Το συνολικό ποσό των CDS μέχρι και χθες που διάβασα ήταν 4,8 δισεκατομμύρια. Μιλάμε για ένα ασύλληπτα χαμηλό ποσοστό. Είναι ασήμαντο. Ο μόνος λόγος για τον οποίο δεν θέλουν είναι επειδή οι πολιτικοί το μόνο που τους ενδιαφέρει είναι να λένε ότι χτυπάμε τους κακούς κερδοσκόπους. Στα 350 δισεκατομμύρια. Εμείς η πληροφόρηση που έχουμε είναι 80 δις δολάρια. Είναι 4,8 δις με τα χθεσινά στοιχεία. Μπορεί να είναι. Ωραία, είναι. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα θα γίνει ελληματική? Λοιπόν, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, κοιτάξτε. Θα είναι μια προβληματική τράπεζα με 50 δις ελληνικό χρέος? Όχι, γιατί η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα είναι ήδη. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα αυτή τη στιγμή, εκτός από τα 70 δισεκατομμύρια που έχει αγοράσει, έχει αγοράσει και 60 δισεκατομμύρια καλυμμένα ομόλογα της Ισπανίας και κάνει κάθε εβδομάδα γύρω στα 300 δισεκατομμύρια ρήπο με ομόλογα της Πορτογαλίας, της Ιταλίας και των υπόλοιπων χωρών. Δεν είναι εκεί το πρόβλημα. Για να πω κάτι. Αλλά θα οριστεί ως προβληματική τράπεζα. Μα είναι ήδη προβληματική. Θα καταρρεύσει. Θα γίνει το ίδιο πράγμα και στην Πορτογαλία και στην Ιρλανδία μετά. Περιμένετε. Αυτή τη στιγμή έχουμε ένα. Σας βομβαρδίζω. Ναι, ναι. Αυτή τη στιγμή έχουμε ένα πρόβλημα χρέους. Όταν η Ελλάδα έπεσε μάλλον από τα Triple B, από το Single A και πήγε στο Triple B κτλ., η Ευρωπαϊκή Κεντρική Ένωση, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα μείωσε τις αξιολογήσεις των πράγματων και είπε θα δέχομαι τα ελληνικά ομόλογα ανεξαρτήτως της αξιολόγησής τους. Και το ίδιο είπε και αυτή τη στιγμή για την Πορτογαλία. Το πιστωτικό γεγονός που λέτε στο CDS δεν σημαίνει ότι η Ελλάδα δεν συνεχίζει να πληρώνει το τόκο. Το πιστωτικό γεγονός είναι ανεξάρτητο. Αυτό είναι ένα λάθος που κάνω. Το πιστωτικό γεγονός του CDS είναι ανεξάρτητο με την πληρωμή του ελληνικού χρέους. Είναι μόνο και μόνο από ένα κομίτι που γίνεται για το CDS. Δεν είναι για την Ελλάδα. Η Ελλάδα θα μπορεί να συνεχίσει και μετά το πιστωτικό γεγονός να πληρώνει, άμα θέλει, συνεχώς τα κουπόνια της. Πάντως μου κάνει εντύπωση, ξέρετε, εσείς που είστε στην ελεύθερη αγορά και είστε στο εξωτερικό και παίζετε με τεράστια κεφάλαια και διαχειρίζεστε κιόλας μεγάλα πακέτα. Πώς αυτοί που είναι στην ελεύθερη αγορά το βλέπουν αυτό και έχουν μια περισσότερη ευελιξία και όλοι αυτοί οι μεγάλοι οικονομολόγοι, οι υπουργοί οικονομικών στην Ευρώπη δεν το βλέπουν αυτό για να κοιτάξτε, το κάνουν? Ή δεν έχουν πολιτική βούληση? Θα πω ένα έτσι λίγο γραφικό. Όταν κάποιος έχει πρόβλημα χρέους, πηγαίνει στον τραπεζίτη του, δεν πηγαίνει στον οικονομολόγο. Όταν κάποιος δηλαδή. Ο Τρισέ όμως λέει όχι. Ο Τρισέ λέει όχι. Ο τραπεζίτης λέει. Και ο Νταλάρα λέει όχι. Ο τραπεζίτης λέει όχι. Ο κύριος Τρισέ λέει όχι. Ναι. Ναι, όχι, ο τραπεζίτης λέει όχι, ο κύριος Τρισέ, όχι γιατί δεν θέλει την αναδιάρθρωση του χρέους, αλλά επειδή θέλει να πιέσει πολιτικά την Ευρωπαϊκή Ένωση να κάνει τις αναγκαίες δημοσιονομικές αλλαγές στα χώρες μέλη. Δηλαδή, ο Τρισέ αυτή τη στιγμή έχει κάνει τα πάντα. Ερμηνεύεται την όχι, απόψη. Όχι, δεν είναι ξεκάθαρο, διότι έφτασε να αλλάξει όλα του. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα έχει το άρθρο 123 που δεν της επιτρέπει να αγοράζει ομόλογα ξένων χωρών. Αγόρασε ομόλογα ξένων χωρών. Έχει το άρθρο της συνθήκης του Μάστριχτ, το οποίο λέει ότι απαγορεύεται να ανακατεύεται στη δημοσιονομική πολιτική των χωρών μελών. Εμέσως. Λοιπόν, εμέσως. Ναι, αλλά ξέρετε τι λένε τώρα, ότι οποιαδήποτε ρύθμιση και να γίνει, ναι, εάν αφήσουμε έτσι την οικονομία. Σε ένα χρόνο, σε δύο χρόνια, πάλι θα αυξηθεί το χρέος. Μα φυσικά, άμα δεν γίνει. Δηλαδή, θέλω να σας πω ότι είναι σωστό αυτό που λέτε ότι πιέζει για να γίνουν αλλαγές. Ναι. Όμως εδώ πιέζονται πάρα πολύ. Δηλαδή, υπάρχουν τρεις χώρες που πρέπει μέσα σε 3-4 χρόνια να αλλάξουν τα πάντα. Ναι. Οι αλλαγές που πρέπει να γίνουν θα πρέπει να τις κάνουμε από μόνοι μας. Δεν χρειάζεται να μου πει κάποιος. Όχι, οι αγορές δεν το καταλαβαίνουν αυτό το πράγμα. Οι αγορές καταλαβαίνουν ορισμένα πράγματα, αλλά το γεγονός είναι ότι αυτή τη στιγμή κοιτάμε την αγορά. Ποια είναι η αγορά? Η αγορά των ομολόγων, ας το πούμε. Η αγορά των ελληνικών ομολόγων που λέμε ότι το spread είναι 1500. Είναι πραγματικά αστείο να κοιτάμε το spread σε μια αγορά 350 δισεκατομμυρίων
ευρώ, το ελληνικό χρέος είναι 350 δισεκατομμύρια ευρώ και γίνονται διαπραγματεύσεις καθημερινώς της τάξης των 30 έως 40 εκατομμυρίων. Αυτό είναι ένα ασήμαντο ποσοστό. Το spread αυτό που λέτε και που όλοι αναφέρονται, ακόμα και, και αναλυτές μεγάλοι, δεν έχει καμία πληροφορία μέσα. Διότι δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. 30 εκατομμύρια. Κύριε Μούτρο, με συγχωρείτε. Εσείς πότε εκτιμάτε, γιατί το μεγάλο πρόβλημα εδώ είναι με αυτά τα spread και όλα αυτά που ανεβαίνουν και κατεβαίνουν, ότι η Ελλάδα δεν μπορεί να βγει στις αγορές. Οι τράπεζες δεν μπορούν να βγουν στις αγορές οι ελληνικές. Λοιπόν, άρα πώς θα βγει η οικονομία. Για να βγει αυτό δεν είναι το κριτήριο. Μάθαμε όλα τώρα. Λοιπόν, ωραία. Για να βγει κάποιος στις αγορές, εσείς, ας πούμε ότι εγώ έχω ένα χρέος 100 δραχμών. 100 ευρώ. Ναι. Λοιπόν, αν πάμε στην δραχμή. Έχουμε ένα χρέος, έχω ένα χρέος 100 ευρώ, το οποίο είναι αβάσταχτο. Λοιπόν, και πάω στο τραπεζίτη μου, τι θα μου πει αυτός. Θα μου πει ότι εγώ δεν μπορώ να σου δανείσω παραπάνω από τη στιγμή που έχεις 100 ήδη. Λοιπόν, αυτό το πράγμα, η Ελλάδα έχει 350 δις. Δεν πρόκειται κανένας καινούριος πιστωτής να έρθει και να είναι επί ίσης ώρες με τα 350 δις. Αν δεν ξεκαθαρίσει το παλαιό χρέος, όπως το λέω, των 350 δις, δηλαδή δεν κάνουμε ένα διακανονισμό στα 350 δις, ούτε ένας πιστωτής καινούριος θα έρθει όχι τώρα, όχι σε 10 χρόνια, ούτε σε 50 χρόνια. Και είπα και να επανακεφαλοποιήσει το τραπεζό, πώς θα γίνει. Είναι πολύ. Ποιος θα το πληρώσει. Λοιπόν, ποιος θα το πληρώσει. Ας υποθέσουμε, όταν λέμε διακανονισμό, ο διακανονισμός έχει πολλά μέρη. Δηλαδή, εάν θέλουμε να κάνουμε ένα διακανονισμό, θα πρέπει οπωσδήποτε να απαιτήσουμε να έχουμε 2-3 χρόνια περίοδο χάριτος. Δηλαδή, για 2-3 χρόνια ούτε να πληρώνουμε κουπόνια, ούτε να πληρώνουμε χρεολύσια. Τα λεφτά τα οποία θα σώσουμε κάθε χρόνο μόνο για τόκους είναι 16 με 17 δις. Τα λεφτά τα οποία θα σώσουμε από αυτή τη διαδικασία θα μπορούσαμε να τα ρίξουμε για επανακεφαλοποίηση των τραπεζών όπως και των ταμείων. Υπάρχουν λύσεις. Άλλη πρόταση. Υπάρχουν λύσεις. Όχι. Το μεγάλο κλειδί σε αυτή την περίπτωση είναι η επανακεφαλοποίηση των τραπεζών. Πώς θα γίνει, των ταμείων. Γιατί τα ταμεία, ας πούμε, έχουν δώσει χρήματα. Και τα ελληνικά και τα ξένα ταμεία. Οι ελληνικές τράπεζες έχουν 28 δισεκατομμύρια, 28 δισεκατομμύρια κεφάλαια. Τα οποία, εάν υποθέσουμε ότι έχουν ένα κούρεμα της τάξης του 50%, μπορεί να χάσουν γύρω στα 10 δις. Δεν είναι τεράστιο το ποσό. Σε ομόλογα πόσα έχουν. Σε ομόλογα έχουν συνολικά γύρω στα 55 δις. Σε 55 δις, αλλά δεν τα έχουν αγοράσει όλα στο 100, τα έχουν αγοράσει και πολύ χαμηλότερα. Όσο για τα ελληνικά ταμεία, ας μην ξεχνάμε το εξής, ότι οι αναλογιστικές μελέτες λένε ότι έχουν ένα έλλειμμα της τάξης των 250 δις, έναντι ενεργητικού, γύρω στο 30 με 35. Δηλαδή, το να λέμε ότι θα χάσουν και άλλα 10, δεν θέλουμε να τα χάσουμε, αλλά το έλλειμμα είναι 250. Είναι χρήσιμο να μιλάς με ανθρώπους της αγοράς, γιατί καταλαβαίνεις και πώς σκέφτονται τελείως διαφορετικά από όλη αυτή την ιστορία. Έχουν άλλη φιλοσοφία που εμείς εντάξει είμαστε και τι είμαστε. Εγώ το επαναλαμβάνω, εγώ δεν έχω καταλάβει ακόμα για ποιο. Όταν κάποιος χρωστάει, πηγαίνει και κάνει διακανονισμό με επίσης ώρες. Δεν δίνει τη δυνατότητα του διακανονισμού στον πιστωτή του. Αυτό που είπε μαζί. Ξέρεις, λέμε στα παζούρα, τον ήρθε εδώ. Γι' αυτό σου λέω. Η προσόρμα και τα λοιπά. Ναι, τι κάνουμε. Αυτό είναι. Και εγώ τον ευχαριστούμε πολύ. Παρακαλώ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είσαστε μαζί. Τα λέγατε, το λάβατε πάρα πολύ. Θα τα ξαναπούμε όμως. Περιμένετε λίγο εκεί. Μέχρι να πάμε εσείς, Γιορδάν. Όχι. Είναι ένα θέμα το οποίο το ξέρεις πάρα πολύ καλά. Ποιο θέμα.